Να καλωσορίσουμε πρώτα τον κύριο Κουγιουμτζή όμως. Να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους αγοράς. Εδώ, αυτοί στην αγορά. Δεν είμαστε εμείς στην αγορά. Καλησπέρα. Και να μας πει και πώς αντιδρά η αγορά σε σχέση με τα νέα δεδομένα, πόση ώρα έχουν αυτά προκύψει. Κατά τη δική μου άποψη, θα επισημάνω τα εξής τρία σημεία ουσιαστικά, ότι έχουμε κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται, γιατί είμαστε σε Ιωνή προεκλογική περίοδο εδώ και ένα χρόνο. Αυτό ήταν αρνητικό για την αγορά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια προεκλογική περίοδο φρενάρει η κατανάλωση, πέραν όλων των άλλων δυσκολιών που υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια δύναμη αντιπολίτευση. Συνολικά μια δύναμη αντιπολίτευση. Και το τρίτο σημείο, ότι έχουμε ακροδεξιά στοιχεία αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, που ότι σηματοδοτεί μια αρνητικότητα για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Τώρα, όσον αφορά την αγορά, είναι σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή η αγορά. Χιλιάδες συνάδελφοί μου, μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες, είναι φορτωμένοι με χρέη του παρελθόντος. Μιλάμε για μια δεκαετή κρίση, αμέσως μετά είχαμε την πανδημία, τώρα έχουμε την ακρίβεια, οπότε πολλοί οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορία, σε τράπεζες, πολλοί έχουν την πρώτη τους κατοικία κοκκινισμένη ουσιαστικά, γιατί κάποια στιγμή έλαβαν ένα δάνειο σε ανύποπτο χρόνο και τώρα προσπαθούν να σώσουν και το ακίνητο της επιχείρησής τους πολύ ή την πρώτη τους κατοικία. Σε όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να στρέξει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση, να δει τι μπορεί να κάνει για να μπορούν να επιβιώσουν αυτές οι χιλιάδες επιχειρήσεις, γιατί αν επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, που είναι το σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να φτιάξουμε επιτέλους ένα παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, αναπτυξιακό, που να μην στηρίζεται μόνο στον τουρισμό ή στο real estate, να στηρίζεται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Το επιζητούμε εδώ και πολλά χρόνια, το ακούμε κάθε φορά προεκλογικά, αλλά δεν υλοποιείται μετεκλογικά. Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Αν υποτεθεί ότι είναι απέναντί σας ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, αυτά που είπατε προηγουμένως, μεταφράστε με ένα θα θέλαμε αύριο το πρωί να κάνετε αυτό για μας. Ναι. Ποιο θα ήταν αυτό? Κύριε Ταγματάρχη, αυτό που πρωτίστως θα πρέπει να γίνει είναι μια ρύθμιση σωστή των 120 δόσεων για την επιβίωση που είπα όλων αυτών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δούμε τη μείωση της φορολογίας, περαιτέρω μείωση φορολογίας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα υγιές φορολογικό σύστημα, κατανοητό στον κάθε έναν που θα έρχεται να επενδύσει στη χώρα μας, σταθερό για μια δεκαετία. Και βεβαίως θα πρέπει να ξεφύγουμε από τους μνημονιακούς νόμους, δηλαδή προκαταβολές φόρων. Θα πρέπει το χτίσιμο του αφορολόγητου να είναι για όλους πλέον, για όλους τους Έλληνες πολίτες, δεν μπορεί να είναι μόνο για τον ιδιωτικό, να είναι για το δημόσιο τομέα συνταξιούχους και να μην είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω το τέλος επιτιδεύματος θα πρέπει να καταργηθεί. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν άμεσα, πιστεύω, τους επόμενους μήνες. Και βεβαίως το κομμάτι της ρευστότητας θα πρέπει να τραβήξουμε λίγο το αυτί στους τραπεζίτες, γιατί νομίζω το χάιδεψε ο κύριος Σταϊκούρας, δεν το τράβηξε, ούτως ώστε να μπορέσουν να δώσουν ρευστότητα στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Λοιπόν, πριν πάμε έχουμε κοντά μας να τον καλησπερίσουμε και τον Σύμβουλο Επικοινωνίας, τον κύριο Παναγιώτη Φρατζή. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να δώσουμε τα ονόματα που κυκλοφορούν, εμείς και τα είπαμε λάμπη τώρα. Ναι. Μιας και είπε και το όνομα του κυρίου Σταϊκούρα, ο κύριος Οπότε το αυτή των τραπεζών τώρα πρέπει να τραβήξει. Έλα, μοίρασε μερικά υπουργεία. Μοίρασε μερικά υπουργεία. Λοιπόν, πάμε. Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ανακοινώνουμε κυβέρνηση πληροφορίες. Όχι, όχι, πληροφορίες, αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν. Έχει πάρει το επίσημο ύφος σαν τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Πώς θα το πω τώρα. Σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε. Παύλος Μαρινάκης. Λένε οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες. Σύμφωνα πληροφορίες. Ό,τι πούμε το επόμενο τρίλεπτο είναι σύμφωνα πληροφορίες. Για να μην το λέμε συνέχεια.
Λοιπόν, Μαρινάκης εκπρόσωπος. Υπουργείο Εξωτερικών Γεραπετρίτης, με αναπληρώτρια υπουργό την πρέσβη στην ΟΑΣΥ τον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Δεν είναι μόνο πρέσβη στην ΟΑΣΥ με τον κύριο Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είναι και η πρώην επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου. Λέμε τι είναι τώρα. Του κύριου Μητσοτάκη, όχι το λέω γιατί έχει σημασία. Αν βρεθεί σε αυτή τη θέση, το τι σημαίνει για το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μπαίνει και σε μια περίοδο όπου περιμένουμε να βρούμε μπροστά μας κινήσεις ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ναι, συνεχίζει. Υφυπουργό, το βουλευτή Σερών Τάσο Χατζηβασιλείου, που είναι, ασχολείται με τα θέματα τα εθνικά κτλ. Υπουργείο Άμυνας Δένδιας, με υφυπουργό παραμένει ο Χαρδαλιάς που είναι και τώρα. Το ξέρει ο Δένδιας. Και τώρα, πριν. Το ξέρει ο Δένδιας, το έχει. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Εγώ ξέρω ότι και τώρα που μιλάμε έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Και παίρνει τηλέφωνα. Παρακολουθεί τα τηλέφωνα. Γεια, συνέχισε. Υπουργείο Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κύριε Κογιουμτζή. Πού να τραβήξει τα αυτιά στραβά. Καλό, σα αρέσει αυτό. Εδώ να αλλάξουμε. Τώρα που γυρίζει. Τώρα που γυρίζει. Αν είναι οι ίδιες οι πολιτικές, νομίζω ότι εντάξει. Μία από τα ίδια. Τις πολιτικές φτιάχνουν τα πρόσωπα ή οι κυβερνήσεις. Νομίζω οι κυβερνήσεις φτιάχνουν και όχι τα πρόσωπα. Και αυτό το έχουμε δει διαχρονικά. Αναπληρωτή υπουργό οικονομικών. Νίκο Παπαθανάση. Πού πάει αυτό. Αναπληρωτή υπουργό οικονομικών. Μάλιστα. Και στον Κόγκο Τζίνι κι αυτό. Είναι άνθρωπο τη αγορά ο κύριο Παπαθανάσης, έτσι, είναι, και ως τώρα είναι γνώστης το θέμα. Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, με αναπληρωτή υπουργό τον Θεόδωρο Λιβάνιο. Μάλιστα. Υπουργείο Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αναπληρώτρια υπουργό τη βουλευτή επικρατείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και υφυπουργό πιθανότατα τον Μάριο Θεμιστοκλέος, που τον έχουμε γνωρίσει τότε στην πανδημία, αν θυμάστε που κάνει. Και πιθανότατα θα έχουμε σοβαρά θέματα μετά τη μεταρρύθμιση του. Γιατί εκεί θα πέσει το βάρος. Νόμιζα θα έλεγες με τις πανδημίες, αλλά. Όχι, με το. Ελπίζω όχι με πανδημίες. Εκεί έχει πει πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λέω. Μητσοτάκης. Είναι στοίχημα το Υπουργείο. Είναι στοίχημα. Ναι, είναι στοίχημα. Και πέρα από αυτά, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή όχι τα νοσοκομεία, σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανοίγουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Λοιπόν, Υπουργείο Παιδείας, Κυριάκος Πιερακάκης. Αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Ο Πιερακάκης θα βγάλει τώρα ένα application και θα λέει: Πατήστε 5 για να βγείτε διάλειμμα. Πατήστε 8. Αναπληρωτής λοιπόν υπουργός αθλητισμού, γιατί πάει στο Υπουργείο Παιδείας τώρα ο αθλητισμός, Γιάννης Οικονόμου, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπουργείο Εργασίας, Άδωνης Γεωργιάδης, με υφυπουργούς Βασίλης Πανάκη και Πάνο Τσακλόγλου. Πού ήταν εκεί ο Τσακλόγλου και τώρα και πριν. Ήταν και παραμένει εξοκοινοβουλευτικός υπουργός και βαθύς γνώστης του ασφαλιστικού συστήματος ο Πάνος Τσακλόγλου. Λοιπόν, Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, με υφυπουργό τη βουλευτή Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου. Ψηφιακή διακυβέρνηση. Μ' αρέσει που δεν λέει μόνο του υπουργού. Ξέρει και τα υφυπουργεία. Βάζει. Η Αλεξοπούλου είναι και πατριώτη άμυνα. Το έχει τερματίσει. Εκλέγεται στην Αχαΐα. Ναι, συνέχισε. Υπουργείο. Τώρα με διακόπτει και χάσαμε το. Ψηφιακή διακυβέρνηση. Είναι ο Παστεργίου. Ο Δήμαρχο. Α, ο Δήμαρχο Τρικάλα. Πρόεδρο τη Κέρκυρα. Εξαιρετικό. Πολύ καλό. Έχει κάνει φοβερή δουλειά αυτό στα Τρίκαλα. Λοιπόν, Ναυτιλία. Εδώ έχουμε δύο υπουργεία Ναυτιλία και Προστασία του Πολίτη, που παίζουν δύο πρόσωπα, Νότης Μηταράκης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Παίζει και ο Κικίλιας. Και παίζει και ο Κικίλιας για το προστασίας, σωστό. Του πολίτη. Του πολίτη, για το πολίτη. Και αν είσαι άλλης προστασίας. Πολιτικής προστασίας, με συγχώρεις, έχουμε εκεί πέρα, δεν αλλάζει προστασίας και φυσικών. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Και κλιματικής αλλαγής. Περιβάλλοντος και ενέργειας Κυλακάκης, ναι. Τουρισμού Κεφαλογιάννη Όλγα. Α, η Όλγα θα επιστρέψει. Μάλλον. Ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, θυμίζω εγώ, εκλογές 2019. Ήθελε. Μετά ήταν να αναλάβει από τότε το Υπουργείο Τουρισμού. Αλλά τότε είχε θέση ως προϋπόθεση να ενωθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού. Α, και να τα αναλάβει και τα δύο. Είχε η Μεντώνη θα παραμείνει. Δεν υπάρχει, νομίζω, πιο αμετακίνητος υπουργός σε αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, και τα λέω τώρα γρήγορα. Α, το καινούργιο Υπουργείο Οικογένειας, Στέγης και τα λοιπά, πώς τα λέγεται, μάλλον η Σοφία Ζαχαράκη. Ένας οικογενειάρχης πρέπει να έχει. Ναι. Υπουργείο Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ή παίζει και η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου από την Ευρωβουλευτής. Ο κύριος Φλωρίδης, ο παλαιός του Πασόκ. Ο γνωστός κύριος Φλωρίδης, ο οποίος ήταν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας όλη την τελευταία τετραετία. Και μας έχει μείνει αμετανάστευση. Επικρατέστερος εμφανίζεται ο Δημήτρης Κερίδης στο μετανάστευση. Μετανάστευση. Ο Δημήτρης Κερίδης στο μετανάστευση, μάλιστα. Και μας μένει Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σκρέκας με υφυπουργό τον Κυρανάκη. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα ονόματα που κυκλοφορούν. Από πληροφορίες. Πάνω κάτω είναι περίπου. Δικαιοσύνης.
ο Φλωρίδης. Α, το είπαμε, ναι, συγγνώμη. Θα δούμε αύριο τι από όλα αυτά θα υπάρχουν. Θα δούμε τώρα και τι θα... Όχι, τι καραμπόλες θα υπάρξουν, αύριο. Δεν θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιφυλάσσει κάποια έκπληξη σε σχέση με αυτές τις διαρροές και πληροφορίες. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Φραντζή, τον πλέον ειδικό. Στον ειδικό να μας πει τι έγινε. Τι κρατάμε από την απόψινη βραδιά, κύριε Φραντζή, ιδιαιτέρως, και τι θα είναι εκείνο που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα? Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε είναι ένα σεισμός που δεν τα γκρεμίζει όλα, γκρεμίζει ένα κομμάτι του πολιτικού φάσματος και κάνει δονήσεις που αναδιατάσσουν όλα τα ρεύματα. Ένα κομμάτι φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από αυτό το σεισμό. Είναι ο πόλος της Νέας Δημοκρατίας που σταθεροποιείται ψηλά στο 40%, στο ποσοστό που έπιασε και στην προηγούμενη αναμέτρηση. Μιας και το βάζετε, να πούμε ότι το βλέπα πριν, σε ψήφους δεν έχει τελειώσει ακόμα η καταμέτρηση. Έχουμε κάποια λίγα εκλογικά τμήματα. Πολύ λίγα ακόμα. Είναι ελαφρώς πιο κάτω σε απόλυτους αριθμούς από τις 21 Μαΐου. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσοστά. Είναι ένα 0,2% έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την... Άρα, η έδραση είναι ίδιος όμως, 158. Έχουμε μεγαλύτερη αποχή σε σχέση με το Μάιο, όπως είναι αναμενόμενο. Εκλογές αμέσως μετά από ένα μήνα δημιουργούν και κόπωση και απογοήτευση σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος. Οπότε, ναι. Η είδηση μεγάλη είναι αυτό που γίνεται στην ακροδεξιά. Έχουμε τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι πατάνε στα χνάρια της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, είναι ισχυροί εκλογικά εκεί που ήταν ισχυρή η Χρυσή Αυγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έχουν διαφοροποίηση σε σχέση με την Ελληνική Λύση και την... Και τον Νίκη. Και την Νίκη, που έχουν διαφορετική γεωγραφία, η ψήφος τους. Είναι κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ οι Σπαρτιάτες είναι ισχυροί και στη Λακωνία, στα κάστρα της Χρυσής Αυγής, στην Πελοπόννησο. Έχετε δει τα στοιχεία ότι προκύπτει μια ταύτιση με τα οχυρά της Χρυσής Αυγής στα παλιά. Με τα οχυρά της Χρυσής Αυγής, ναι. Όπως η Χρυσή Αυγή ήταν πολύ δυνατή στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Κορινθία, σε νομούς δηλαδή της Πελοποννήσου και σε ορισμένες περιοχές της Βορείου Ελλάδας, αλλά και μέσα στο λεκανοπέδιο. Ειδικά στο β' τομέα της Δυτικής Αττικής έχει την καλύτερη επίδοση το κόμμα των Σπαρτιατών. Εκεί που ήταν μια περιοχή δηλαδή. Δυνατά και η Χρυσή Αυγή και βεβαίως και στη Β' Πειραιά το βλέπουμε. Και στη Β' Πειραιά. Πόσο είχε εκεί πέρα? Η Χρυσή Αυγή είχε φτάσει πάνω από 10%. Οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες πάνε στο 7, περίπου νομίζω 6 με 7% μπορεί να φτάνουν εκεί. Εσείς που είστε ειδικός, πώς ερμηνεύετε ότι ένα κόμμα που το μάθαμε τις τελευταίες 10 μέρες έφτασε σε αυτά τα ποσοστά? Ήταν έτοιμο αυτό, κάπου παρκαρισμένο και περιμένουν την εντολή? Υπήρχαν δίκτυα τα οποία ήταν ενεργά. Ήταν δίκτυα ενεργά. Υπήρχε το δίκτυο του Κασιδιάρη, το οποίο δούλευε και στα social media. Κυρίως εκεί δούλευε, μου φαίνεται. Αν δούμε τι έγινε μετά τα Τέμπη και ποιες δυνάμεις κινήθηκαν και στη σφαίρα του διαδικτύου, βλέπουμε ότι ο Κασιδιάρης κάνει συνέχεια εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι του στο YouTube. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα. Οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη. Από το στούντιό του με στη φυλακή εννοώ. Από το στούντιό του με στη φυλακή, ακριβώς. Το κανάλι του στο YouTube έχει χιλιάδες views. Ναι. Έτσι, είναι λοιπόν ένα κανάλι ενεργό, ένα κανάλι το οποίο παράγει περιεχόμενο συνέχεια. Και βεβαίως, όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, έπεσε το μήνυμα, υπήρχε μια κινητοποίηση και στον φυσικό χώρο και στον ψηφιακό χώρο. Έφτασε το μήνυμα γρήγορα, γι' αυτό είδαμε ότι ήταν ένα σπριντ τις τελευταίες ημέρες. Ανέβαινε, εμφανίστηκε γρήγορα στις δημοσκοπήσεις στο 1,5-2 και πολύ γρήγορα, μέρα με τη μέρα, κέρδιζε έδαφος. Την περασμένη εβδομάδα τους βλέπαμε, θυμάμαι, στις δημοσκοπήσεις τις αρχές γύρω στο 2,5% πλάς. Δηλαδή εκεί είχε αρχίσει να φαίνεται ότι αποκτούν δυναμική εισόδου. Και αυτό άρχισε να φουντώνει και να ξεφεύγει. Αυτή η κατάσταση τώρα δείχνει ότι μάλλον είναι προϊόν και της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό. Γιατί έχεις μια τελείως διαφορετική γεωγραφία, έχεις πάρα πολύ χαμηλά τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς. Ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς εκπροσωπείται πλέον από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όλη της η επικοινωνία και σε αυτές τις εκλογές ήταν στο κέντρο, ήταν πιο πολύ ύφος κεντροαριστεράς, δηλαδή αύξηση στους μισθούς, τα συνθήματα και τα μηνύματα που έβαζε, επικοινωνούσαν περισσότερο με ένα ακροατήριο που το προηγούμενο διάστημα ήταν περισσότερο προσανατολισμένο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εδραίωση του ΠΑΣΟΚ, πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Εδραίωση του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλές περιοχές, σε όλη την επικράτεια, είναι χαρακτηριστικό το τι έγινε στην Κρήτη. Μεγάλες απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, καθαρή ενίσχυση. Σε τρεις νομούς δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθια, έτσι, κύριε Φραντζίνη. Είναι πάρα πολύ αδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πια. Είναι λίγες οι περιοχές οι οποίες
σε όλη την Ελλάδα καταγράφει υπάρχουν κάτι. Υπάρχουν πολλοί νομοί που δεν έχει εκπροσώπηση, εννοώ βουλευτή. Ναι. Έχει εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ και δημιουργείται ένας νέος χώρος, μετά από αυτό το σεισμό και την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργείται ένας νέος χώρος ότι κάπου πρέπει να πάει και να εκφραστεί αυτός ο κόσμος ο οποίος φοβάται, ανησυχεί, οργίζεται και νιώθει αδύναμος. Το αυταρχικό ρεύμα ενισχύεται επειδή ο πληθυσμός, ένα κομμάτι του πληθυσμού νιώθει απειλή, νιώθει φόβο, νιώθει ότι μένει πίσω, είναι αδύναμο, δεν βρίσκει τρόπο να ακουστεί, να πατήσει στην πραγματικότητα, να δει τον εαυτό του μέσα στην πραγματικότητα και εκεί έχεις τη γιγάντωση αυτού του αυταρχικού ρεύματος που είναι βέβαια και φασιστικό ρεύμα, το οποίο έχει μετρηθεί ότι στην Ελλάδα έχει όντως μια απήχηση εκεί γύρω στο 10-15%. Ήταν κρυμμένο, εκφράστηκε κυρίως από τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν κρυμμένο σε ένα βαθμό και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μετά η Νέα Δημοκρατία έχει μετατοπιστεί. Συγγνώμη, τώρα σε αυτό, μετά τη Χρυσή Αυγή, όταν τελείωσε η Χρυσή Αυγή, αυτό το 10% όπως το περιγράφουμε τώρα, πού είχε πάει? Δεν ψήφιζε καθόλου, ψήφιζε κάτι άλλο το συστημικό? Ένα μέρος του δεν ψήφιζε καθόλου. Δηλαδή φαίνεται ότι εδώ ενεργοποιήθηκε ένα κομμάτι που απήχε το Μάιο και ήρθε τώρα γιατί είχε ένα κόμμα να ψηφίσει. Ένα μέρος ήταν λοιπόν στην αποχή. Και ένα μέρος άλλο μπορεί να πει, είχε πάει σίγουρα ένα κομμάτι αυτών που δηλώνουν ακροδεξιοί ήταν και στην πλεύση ελευθερίας, αλλά και στην ελληνική λύση. Και στην ελληνική λύση. Ένα κομμάτι. Ναι, ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Σε μια προηγούμενη περίοδο, αν μετράγαμε τη δεκαετία της κρίσης, την καθαρή δεκαετία της κρίσης, το 2010 μέχρι το 2019, ένα κομμάτι αυτού του αυταρχικού ρεύματος ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Όμως η Νέα Δημοκρατία σήμερα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει άλλη σύνθεση. Ναι. Τοποθετείται περισσότερο στο κέντρο και στην κεντροδεξιά και αφήνει κενό ένα χώρο εκεί. Τώρα δημιουργεί και αυτή η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας χώρο στα δεξιά της. Κύριε Φραντζή, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Λέγατε ότι παγιώνεται το ΠΑΣΟΚ, το σταθεροποιείται και το βλέπουμε ενισχυμένο. Βλέποντας όμως τα ποσοστά, δεν έχει θεαματικό κέρδος αυτή τη φάση. Τουλάχιστον είναι κοντά στο 12%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει λίγο κάτω από το 18%. Άρα υπάρχει ένα ερώτημα, πού έχει πάει όλο αυτό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 μέχρι τώρα που έχει χάσει. Αν αυτό το ποσοστό έχει πάει στην αποχή, αν έχει πάει στα μικρότερα κόμματα, γιατί δεν βλέπουμε απ' την άλλη να έχει τροφοδοτηθεί τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ όσο θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Όχι, χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ναι. Από το 32% ναι. Δηλαδή στο 18%. Σίγουρα πρέπει να έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία ένα κομμάτι. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι έχει πάει εκεί. Ένα κομμάτι έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε αυτά που θα έπρεπε να λέει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα κάνουμε αυξήσεις των μισθών. Και τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι ακριβώς, όπως λέει ο κύριος Σταγματάρχης. Έτσι είναι. Αλλά μισό λεπτό. Για τη Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε 39%. Τώρα έχει 40,5%. Έχει κερδίσει 1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει 14%. Αυτό προφανώς κάποιοι έχουν πάει στην Νέα Δημοκρατία, κάποιοι έχουν φύγει από την Νέα Δημοκρατία. Φύγανε από την Νέα Δημοκρατία και πήγανε στο φυσικό τους χώρο τα ακροδεξιά κόμματα. Και φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τα περιμένουμε λίγο αυτά τα στοιχεία στο σύνολό του. Εμείς τώρα κάνουμε εικασίες. Δεν τα υπογράφουμε αυτά που λέμε τώρα. Έχει σημασία να δούμε ότι η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Σε διάφορους δείκτες. Δηλαδή, ενώ πριν το δημοψήφισμα η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει σε απίστευτα μεγέθη, αμέσως μετά το δημοψήφισμα και με τους χειρισμούς που γίνονται, αυτό γκρεμίζεται. Ο πρώτος δείκτης που πέφτει είναι η δημοφιλία του Τσίπρα. Αυτό γκρεμίζεται. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλες, αλλά δεν φάνηκαν επειδή μεγάλωσε η αποχή και το ποσοστό φάνηκε ότι είναι περίπου ίδιο. Όμως, υπολογίζεται ότι έχει χάσει πάνω από 400.000 ψήφους, που είναι μεγάλος αριθμός, είναι ένα ολόκληρο κόμμα. Αυτές οι 400.000 ψήφοι κυρίως πήγαν στην αποχή τότε. Απογοητεύτηκαν και δεν πήγαν καθόλου στις εκλογές. Μετά πήγαν σε άλλα αριστερά κόμματα, μικρότερα αριστερά κόμματα. Και λιγότερο πήγανε βέβαια στο ΚΚΕ, το οποίο ήταν κάπως περιχαρακωμένο και δεν επικοινωνούσε με τη διεργασία που γινόταν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούσε να τραβήξει λοιπόν τότε δυσαρέσκεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική και νέα περίοδος μετά την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ το 19-23. Βλέπουμε ότι ένα κομμάτι του φεύγει και πάει στο ΠΑΣΟΚ. Τις μεγαλύτερες απώλειες, σύμφωνα τουλάχιστον με την ανάλυση που έχει κάνει ο Γιάννης Μαυρής, με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί, λέει ότι η κύρια τάση του είναι προς το ΠΑΣΟΚ. Οι μεγαλύτερες απώλειες είναι προς τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι που έφυγε προς τα αριστερά και κυρίως προς το ΚΚΕ. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που τώρα το ΚΚΕ πήρε κάτι, αλλά είναι λιγότερο αυτό που παίρνει το ΚΚΕ βέβαια από αυτό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ ή το
το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα πολύ συλλεκτικό, δεν είχε συνοχή ιδεολογική, ήταν ένα κόμμα που εξέφρασε το αντιμνημονιακό, πήρε και από δεξιά, πήρε και από αριστερά, πήρε και ρεύματα που τώρα μπορεί να προσανατολίζονται προς τα αυταρχικά, προς την ακροδεξιά και το αυταρχικό ρεύμα, είχε πάρει από παντού. Άρα είναι λογικό να χάνει προς διάφορες κατευθύνσεις. Και επειδή ο πόλος, ο πιο κοντινός πόλος σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την πολιτική που λέμε, σε αυτό το πλαίσιο, η Νέα Δημοκρατία έπεισε ότι δεν ίσχυαν αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένα κόμμα ακροδεξιό. Γιατί η κυρία ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα κόμμα που ενισχύει την ακροδεξιά, ένα κόμμα ακροδεξιό κλπ. Αυτό με διάφορες κινήσεις έπεισε ένα ακροατήριο ότι δεν είναι αυτό πράγμα. Και έτσι όπως ο συμμορφωμένος ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015 κέρδισε ένα κομμάτι συντηρητικών ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα χάνει προς τη Νέα Δημοκρατία ξανά, γιατί η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται ότι είναι πιο αποτελεσματική, είναι ορθολογική, είναι εξυγχρονιστική σε πάρα πολλούς τομείς. Και αποτελεσματική μέσα στο κράτος. Οπότε... Και μιλάει και με μια καθαρότερη ρητορική. Μια γλώσσα. Και πιο ξεκάθαρο το μήνυμά της. Ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Τα ονόματα που σας διάβασα τώρα, αν τα δείτε, 6 με 7, μπορεί και παραπάνω, ήταν κανονική Πασόκη. Όχι. Κανονική. Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν κανονικοί και μη κανονικοί. Έλα, σε πειράζω. Εννοεί όχι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, εννοεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάντως εδώ και ένα χρόνο. Προς επίρροση αυτό που λέτε το λέω. Έχει φτιάξει μια συμμαχία τριών κομμάτων, ας πούμε. Αυτό. Ενός κομματιού του ΠΑΣΟΚ, του εξυγχρονιστικού μεταρρυθμιστικού ΠΑΣΟΚ, τη κεντροδεξιά, που ήταν πάντα η Νέα Δημοκρατία, μια και ένα πιο δεξιό κόμμα που μπαίνει όμως για να πάμε σε διάλειμμα. Εδώ και ένα χρόνο που είμαστε σε Ιωνή προεκλογική περίοδο, δεν υπήρχε συζήτηση στα βασικά θέματα που απασχολούν το μέσο Έλληνα πολίτη, τις επιχειρήσεις, την αγορά κλπ. Περισσότερο είδαμε μια τοξικότητα στους λόγους τους από όλα τα κόμματα. Θα έλεγα περισσότερο βέβαια ένα θετικό λόγο εξέφραζε η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω και θεωρώ ότι πήρε αυτά τα ποσοστά. Και βεβαίως βλέπουμε εδώ τρομακτική συρρήκνωση της αντιπολίτευσης γενικότερα. Εδώ δεν μπορούν να κάνουν πρόταση μορφής. Έχουν κοντά στους 79 βουλευτές, δεν μπορούν να καταθέσουν ούτε πρόταση μορφής. Νομίζω ότι στα κοινοβουλευτικά χρονικά δεν πρέπει να ξαναυπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι, οπότε αυτό νομίζω ότι είναι η αδυναμία αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας μας ουσιαστικά. Και από την άλλη πλευρά η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να φρενάρει τον Κασιδιάρη, τα ακροδεξιά στοιχεία, κατέβασε νόμο, τελικά ο Κασιδιάρης με ένα νεύμα και μέσα από τη Βουλή έβγαλε 12 από τη φυλακή. Ήταν στη Βουλή, συγγνώμη. Και βλέπαμε από τη Βουλή. Βλέπουμε ακόμα εικόνα από τον BBC. Με ένα νεύμα έβγαλε κάποιους βουλευτές στη Βουλή. Αυτό... Βλέπουμε εικόνα από τον BBC, καθαρή νίκη Μητσοτάκη στην Ελλάδα, καθαρή πλειοψηφία είναι ο τίτλος, μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις από τις ελληνικές εκλογές. Κατάφερε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βάζει την πολιτική ατζέντα. Αυτός έβαλε τους κανόνες του παιχνιδιού και οι άλλοι πέφτανε μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, θυμάμαι πριν από δύο εβδομάδες, τσακωνόταν το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα βάλει τους φόρους και ποιος θα βγάλει τους φόρους, ενώ θα κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Και αντί να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία για τους φόρους, τσακωνόταν οι άλλοι δύο. Αυτό είναι καθαρά θέμα επικοινωνιακής στρατηγικής, που όποιος την έφτιαξε για τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να του πούμε μεγάλο μπράβο, διότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Με τον μπράβο του Λάμπιν Σταμαρίδη, στο Στάνμπρι Γκρίνμπεργκ. Και την ομάδα. Δεν ξέρω πώς το λένε τον τύπο, πάντως μπράβο. Και κατάφεραν και γύρισαν την κατάσταση μετά τα Τέμπη, έτσι. Γιατί το Μάρτιο η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Ωραία, πρέπει να πάμε αμέσως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.